κάποιος Αιγύπτιος άνθρωπος άσωτος ερωτεύτηκε μια γυναίκα παντρεμένη και σόφρονα. Δεν μπορούσε όμως να την δελεάσει διαφορετικά, γι' αυτό κατέφυγε σε ένα μάγο. Αφού τον πλήρωσε, του ζήτησε να κάνει με την τέχνη του τον άνδρα της να τη διώξει. Ο μάγος προσπάθησε, αλλά επειδή δεν τα κατάφερε να στρέψει το λογισμό της γυναίκας, την έκανε με τις μαγκανίες του να φαίνεται σαν ένα τετράποδο ζώο. Ο άνδρας της άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. Για τρεις μέρες αυτό το ζώο, η φοράδα, δεν έβγαλε μηλιά ούτε και έφαγε τίποτα. Τελικά της φόρεσε καπίστρι και την οδήγησε στον Όσιο Μακάριο. «Γιατί μας έφερες εδώ αυτή τη φοράδα?» ρώτησαν ενοχλημένοι οι μοναχοί που βρίσκονταν κοντά στο κελί του Οσίου. «Για να ελεηθεί με την προσευχή του Αβά Μακαρίου», απάντησε εκείνος. «Τι κακό έκανε?» «Αυτή που βλέπετε», εξήγησε εκείνος, «ήταν γυναίκα μου, αλλά δεν ξέρω πώς μεταβλήθηκε σε φοράδα. Έχει μάλιστα τρεις μέρες νηστική». Οι μοναχοί πλησίασαν τον Όσιο και του είπαν: «Κάποιος άνθρωπος έφερε εδώ ένα άλογο». «Εσείς είστε άλογα», αποκρίθηκε εκείνος, «γιατί έχετε μάτια λόγων. Εκείνη όμως είναι γυναίκα, όπως πλάστηκε». Ύστερα ευλόγησε νερό, το έριξε στο κεφάλι της φοράδας και προσευχήθηκε για αυτήν. Έτσι την έκανε να φανεί σε όλους και πάλι γυναίκα. Και αφού της έδωσε να φάει, την άφησε να φύγει μαζί με τον άντρα της. Καθώς όμως έφευγε, τη συμβούλευσε να μην λείπει ποτέ από την εκκλησία, ούτε να μείνει μακριά από την Θεία Κοινωνία. Αυτό, της τόνισε, το έπαθες γιατί είχες 5 εβδομάδες να μεταλάβεις τα άχρηστα μυστήρια. Έκανα αυτή την αναφορά, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, για να καταδείξω την αναγκαιότητα της συχνής Θείας Μεταλήψεως και τη συμμετοχή μας στο πνευματικό, ουράνιο και ιερότατο δείπνο της Εκκλησίας μας. Ο πιστός χριστιανός που μεταλαμβάνει με πίστη του σώματος και του αίματος του Χριστού αισθάνεται ενίσχυση, ενδυνάμωση, πνευματική ανάταση, φωτισμό και καθαρμό. Και αυτό διότι αυτή η στιγμή είναι η σπουδαιότερη, η ιερότερη και αγιότερη στιγμή της επιγείου ζωής μας, διότι είναι η συνάντησή μας με τον Πανάγιο Θεό. Βέβαια, υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι που αδιαφορούν σε αυτή την τιμητική πρόσκληση του Θεού και αρνούνται να κοινωνήσουν, και εστηρημένοι έτσι της ουρανίου τροφής είναι καταδικασμένοι να μένουν έξω της αιωνίου ζωής. Πολλής λόγος γίνεται για την συμμετοχή μας στην Θεία Μετάληψη, δηλαδή στο πώς και πότε πρέπει να προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο. Γι' αυτό λοιπόν το μεγάλο θέμα θα μας ομιλήσει σήμερα ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σωτήριος Κοσμόπουλος. Ο πατήρ Σωτήριος είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, κατέχει μάλιστα μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα της λειτουργικής. Διακονεί με ζήλο την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας από τις θέσεις του Ιεροκήρυκος και του Πρωτοσυγγέλου. Τον ευχαριστούμε που έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι και βρίσκεται σήμερα κοντά μας, καθώς βέβαια ευχαριστούμε και όλους τους πατέρες και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Παρακαλώ τον πατέρα Σωτήριο να ανέβει στο βήμα και να μας αναπτύξει το θέμα του. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, δοξάζω τον Κύριό μας για την δωρεά της χαριτός Του να ευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, και εγκαρδίως ευχαριστώ τόσο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο,
ο οποίος πατρικός ευλόγησε την επίσκεψή μου εδώ, όσο και τον αγαπητό αδελφό Πανοσυλλογιό του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεοδόσιο, τον προϊστάμενο του Ιερού Νεού Αγίου Νικολάου, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη και τη διάθεση να με προσκαλέσει για να ομιλήσω στην όμορφη αυτή σύναξη με θέμα, όπως γνωρίζετε, την αναγκαιότητα της Θείας Μεταλήψεως και μάλιστα της Συχνής. Ο μεγαλοφωνότατος των προφητών Ισαΐας, ο οποίος προεφύτευσε λεπτομερώς την έλευση του Μεσσία και του έργου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία μας, κλήθηκε στην προφητική αποστολή του με έναν τρόπο που 800 χρόνια πριν έμελε να προτυπώσει την Ιερά Παράδοση των Αχράντων Μυστηρίων που έγινε τη βραδιά του μυστικού δείπνου από τον Κύριό μας και ακολούθως να συμβολίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μάλιστα δε, η εικόνα του οράματος κατέχει κεντρική θέση στην Αγία Αναφορά του Μεγάλου Βασιλείου. Ο προφήτης Ισαΐας, το χρόνο του θανάτου του βασιλιά Οζία, όπως περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του, αξιώνεται στη διάρκεια ενός αποκαλυπτικού οράματος να δει τον Θεό να κάθεται επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και να είναι πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Γύρω από τον ένδοξο θρόνο του ευρίσκονταν τα Σεραφείμ, από τα οποία το καθένα είχε 6 πτέρυγες, με τις 2 σκέπαζαν τα πρόσωπά τους, με τις 2 τα πόδια τους και με τις άλλες 2 πετούσαν και φώναζε δυνατά ο ένας άγγελος τον άλλον και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Από τη δύναμη δε και την ένταση των φωνών τους σηκώθηκε ψηλότερα ο γύσος του οίκου του Θεού και γέμισε από τον καπνό του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και είπα εγώ τότε, συνεχίζει έκθαμβος ο προφήτης Ισαΐας, «Ο ταλέπορος εγώ, έχω συγκλονιστεί ολόκληρος, διότι ενώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και έχω ακάθαρτα χείλη και κατοικώ ανάμεσα σε λαό που έχει ακάθαρτα χείλη, ιδού ότι εγώ ανάξιος είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα και κύριο των δυνάμεων. Τότε στάλθηκε προς εμένα από τον Κύριο ένα από τα Σεραφείμ και είχε στο χέρι του αναμένο κάρβουνο, το οποίο το είχε πάρει με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Τότε άγγιξε το στόμα μου και μου είπε, «Να, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και θα αφαιρέσει τις ανομίες σου και θα απαλείψει από εσένα τις αμαρτίες σου». Και τότε άκουσα τη φωνή του Κυρίου που έλεγε, «Ποιο να αποστείλω, ποιος θα πορευθεί προς τον λαόν αυτόν?» Και εγώ είπα, «Να, εγώ είμαι πρόθυμος να πορευθώ. Στείλε με, Κύριε». Και η φωνή του Κυρίου μου είπε, «Πήγαινε». Μέσα από αυτή την περιγραφή του οράματος του προφήτη Ισαΐα, αντιλαμβανόμαστε πως ο Θεός με το κάρβουνο που έθεσε με τη λαβίδα στο στόμα του προφήτη, όπως λέει, τον καθάρισε από την αμαρτία και τον έκανε ικανό να ξεκινήσει και να περατώσει τη μεγάλη του αποστολή. Να κηρύξει δηλαδή μετάνοια στο λαό του Θεού και τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τέτοια δύναμη πήρε, ώστε κανένα εμπόδιο δεν τον σταμάτησε. Η περιγραφή αυτή της μεταδόσεως με τη λαβίδα έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη Θεία Ευχαριστία. Αφού εμείς λαμβάνουμε όχι αναμένο κάρβουνο, αλλά τον ουράνιο άρτο, το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού, που αφαιρεί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας, μας καθαρίζει και μας μεταγγίζει δυνάμεις για τον αγώνα της ζωής. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας τόνισε, «Ο τρόγου μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα».
Δεν είπε ο φαγών και ο ποιών, αλλά χρησιμοποιώντας ενεστώτα χρόνο τόνισε τη διάρκεια, τη συνέχεια, την ανάγκη της συνεχούς θείας μεταλήψεως. Στη διάρκεια όλου του έτους η Αγία μας Εκκλησία μας καλεί με την σχεδόν καθημερινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας και κατεξοχήν την Κυριακή στη Θεία Κοινωνία του τεθεωμένου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εξαιρέτως στη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία ήδη εγγίζει, ο πιστός χριστιανός καλείται μέσα από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, με τη βοήθεια της εντονότερης προσευχής και της νηστείας, σε ένα ιδιαίτερο πνευματικό αγώνα, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του για τον ερχομό του Πάσχα. Κεντρικό σημείο αυτής της περίοδου είναι η συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία μας καλεί να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού τουλάχιστον 4 φορές κάθε εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στις 2 τελείες θείες λειτουργίες του Σαββάτου και της Κυριακής και στις 2 θείες λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Η συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, η οποία αποτελεί την αιτία της σύναξης του λαού του Θεού, παραμένει όμως δυστυχώς το μεγάλο ζητούμενο για τους περισσότερους πιστούς. Έχει ατονίσει η συχνή προσέλευση στη Θεία Κοινωνία και η συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής ξέπεσε σε μία συμμετοχή στο έθιμο των εορτών λίγες φορές το χρόνο και συνήθως χωρίς την δέουσα προετοιμασία. Αυτό βέβαια, όπως φαίνεται, είναι συνήθεια παλαιά και συνοδεύει τους χριστιανούς από την περίοδο ακόμα του τερματισμού των διωγμών στα τέλη του 4ου αιώνος και μετά. Καθώς λέει η χριστιανική φιλολογία των αιώνων εκείνων, κατά την περίοδο των διωγμών η Εκκλησία είχε ξύλινα σκεύη αλλά χρυσούς χριστιανούς. Ενώ κατόπιν απέκτησε χρυσά σκεύη, οι χριστιανοί όμως έγιναν ξύλινοι, θέλοντας να ομιλήσει για την αρέωση της Θείας Κοινωνίας και την πνευματική αποδιοργάνωση του σώματος του Χριστού. Την σταδιακή αρέωση των πιστών από τη συχνεχή Θεία Μετάληψη συνάγουμε και από μία αναφορά που κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας «Πολλοί κοινωνούν μία φορά το χρόνο, άλλοι 2 φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιους από αυτούς θα επιδοκιμάσουμε? Όσους μία φορά κοινωνούν, όσους πολλές ή όσους λίγες φορές μεταλαμβάνουν? Ούτε τους μία, ούτε τις πολλές, ούτε τους λίγες. Μα εκείνους που πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή και βίο ανεπίληπτο, αυτοί ας κοινωνούν συνεχώς. Οι άλλοι, οι αμετανόητοι, οι αμαρτωλοί, ας μένουν μακριά από τα άχνατα μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον εαυτό τους». Σε άλλο σημείο ο Ιερός Πατέρας περιγράφει τη συμπεριφορά ορισμένων της εποχής του και είναι σαν να ομιλεί για την πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα. Πολλοί, λέει, από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων, ώστε ενώ είναι γεμάτοι από αμέτρητες κακίες και δεν διορθώνουν καθόλου τον εαυτό τους, κοινωνούν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας δεν είναι η γιορτή, αλλά, καθώς είπαμε, η καθαρή συνείδηση. Και όπως αυτός που δεν αισθάνεται κανένα κακό στη συνείδησή του πρέπει καθημερινά, αφού είναι προετοιμασμένος πνευματικά, να προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, έτσι και αυτός που είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δεν μετανοεί πρέπει ούτε στη γιορτή να κοινωνεί. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους να μην πλησιάζετε στα Θεία Μυστήρια προετοίμαστη και επειδή το απαιτεί η γιορτή. Αλλά αν κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος
στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσετε, να καθαρίζετε καλά τον εαυτό σας από μέρες πριν με τη μετάνοια, την προσευχή, την ελεημοσύνη και τη φροντίδα για τα πνευματικά πράγματα. Ανατρέχοντας, πληροφορούμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι η Θεία Ευχαριστία ήταν το κέντρο της ζωής των πρώτων χριστιανών. Τελούσαν καθημερινά τη Θεία Ευχαριστία κατά το πρότυπο του μυστικού δείπνου. Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου εν τες προσευχές. Και καθημέραν ομοθυμαδών εν το ιερό. Το μυστήριο τελούσαν σε ανάμνηση της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και της απολύτρωσης που επιτεύχθηκε με τη θυσία του αυτή, σύμφωνα και με το Λόγο του Χριστού. Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση και μετελάμβαναν για να είναι ενωμένοι με τον Κύριο, για να θυμούνται την πρώτη παρουσία Του εν αναμονή της Δευτέρας ένδοξης επιγής παρουσίας Του. Η συχνή και καθημερινή, όπως μαρτυρείται, Θεία Μετάληψη ήταν και η ζωή της Εκκλησίας των αιώνων αργότερα. Ο Μέγας Βασίλειος, τον 4ο αιώνα, στην επιστολή του προς την Κεσαρία, την Πατρικία, συστήνει και να κοινωνούμε κάθε μέρα και να μεταλαμβάνουμε του Αγίου Σώματος και του Αίματος του Χριστού είναι καλό και εποφελές. Διότι εμείς λοιπόν βέβαια 4 φορές κάθε εβδομάδα κοινωνούμε, την Κυριακή, την Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, και τις άλλες ημέρες, δηλαδή τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Πέμπτη, εάν υπάρχει μνήμη κάποιου Αγίου. Ο Άγιος Κυπριανός Καρχιδόνος της ίδιας εποχής συνεπιβεβαιώνει ότι κάθε ημέρα την ευχαριστία ως τροφήν σωτηρίας λαμβάνουμε. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων, λίγο αργότερα στις αρχές του 5ου αιώνα, μαρτυρεί ότι καθημερινά μετέδιδε Χριστόν. Μάλιστα δε, ερμηνεύοντας σε μία ομιλία του τον στίχο της Κυριακής προσευχής των άρτων ημών των επιούσιων, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εάν όμως ο άρτος αυτός είναι και καθημερινός και απαραίτητος για τη συντήρηση της ουσίας, γιατί περιμένουμε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος για να μεταλάβουμε? Ας λάβουμε κάθε μέρα αυτό που μας χρειάζεται κάθε μέρα. Ας ζούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε άξιοι να μεταλαμβάνουμε κάθε μέρα. Γιατί εκείνος που δεν είναι άξιος να τον λαμβάνει κάθε μέρα, τον Χριστό, δεν θα είναι άξιος να τον δεχθεί ούτε μια φορά τον χρόνο. Ο Ιώβ προσέφερε κάθε μέρα θυσία για τους γιους του, από φόβο μήπως διέπραξαν κανένα αμάρτημα με τα λόγια ή με τις ενθυμίες της καρδιάς τους. Και εμείς ακούμε πως κάθε φορά που προσφέρεται η ανέμακτος θυσία, αναπαριστάνεται ο θάνατος και η Ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου και ξαναδίδεται η συγχώρηση των αμαρτιών και δεν δεχόμαστε τον άρτο της ζωής. Όποιος έχει μια πληγή ζητάει ένα φάρμακο. Το να είμαστε υποταγμένοι στην αμαρτία είναι πληγή. Το ουράνιο φάρμακο είναι τα άχναντα μυστήρια. Αν μεταλαμβάνουμε κάθε μέρα, τότε η κάθε μέρα είναι για μας σήμερα. Εάν σήμερα ο Χριστός είναι μέσα μας, αναγεννάει και ανασταίνει τη σημερινή ημέρα. Με ποιον τρόπο? Ο Πατήρ ο εν της ουρανής λέγει στον Ιησού: «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γηγενικά σε». Το σήμερον είναι η ημέρα κατά την οποία ο Χριστός αναστένεται. Υπάρχει το χθες και το σήμερα. Όμως ο Απόστολος μας λέει: «Η νύχτα πέρασε, η ημέρα έφτασε». Η νύχτα είναι το χθες που πέρασε και η σημερινή ημέρα έφτασε. Μετά τον Άγιο Αμβρόσιο Μεδιολάνων ερχόμαστε στον 9ο αιώνα και θαυμάζουμε πάλι τη συνέχεια της Αγίας αυτής συνήθειας. Μέσα από ένα μικρό απόσπασμα των κατηχήσεων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου αντιλαμβανόμαστε την έντονη μυστηριακή ζωή και τάξη του περιονύμου κοινοβίου της Ιεράς Μονής του Δίου. Μεγάλη δύναμη έχουν τα δάκρυα, η κατάνοιξη και προπάντων η μετάληψη των αγιασμάτων.
Και κάθε μέρα είναι δυνατόν σε, αυτό που, σε αυτόν που θέλει να κοινωνεί. Γιατί λοιπόν να μην κοινωνούμε κάθε μέρα από το άχραντο σώμα και το αίμα του Χριστού, και τι άλλο γλυκύτερο θα μπορούσε να υπάρξει της Αγίας Κοινωνίας. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, διδάσκει και εκείνος χαρακτηριστικά. Μαζί με τα αγαθά που είναι θησαυρισμένα στους ουρανούς, είναι και το αίμα και το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου κάθε μέρα τα βλέπουμε και τα τρώγουμε και τα πίνουμε. Και ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, μαθητής του, αναφέρει κατ' επανάληψη στη βιογραφία του ότι είχε τη συνήθεια να μετέχει καθημερινά στη Θεία Μετάληψη και μετά από θερμή προσευχή και πλήρη δακρύων συνομιλία με το Θεό, όλος θείου πυρός εξερχόμενος των αχράντων μετελάμβανε μυστηρίων. Αργότερα, τον 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όχι μόνο εβίωνε το συνεχώς μεταλαμβάνειν, αλλά και το δίδασκε. Στην τέταρτη εντολή του Δεκαλόγου της κατά Χριστών νομοθεσίας αναφέρει σχετικά: «Και προσκαρτερήσεις εν αυτή», την ημέρα της Κυριακής εννοεί, «το του Θεού ναό και τες εν αυτό συνάξε συν παραμενείς και μεταλείψει εν ειλικρινή πίστη και ακατακρίτω συνειδότη του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού». Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Άγιος Νικηφόρος Κάλιστος ο Ξανθόπουλος, ο οποίος, αφού παραθέτει τις γνώμες των πατέρων που διδάσκουν το συνεχές της μεταλήψεως, εξαίρει με τη σειρά του την συνεχή κοινωνία των Αγίων Αχράντων, Αθανάτων και Ζωοποιών Μυστηρίων, ως την μόνην συντείνουσαν προς ψυχής κάθαρσιν, φωτισμό νοός, σώματος αγιασμών και αμφωτέρων προς το θειότερον μεταστοιχείωσιν και αθανασίαν. Σε αυτό πρέπει να επισημάνουμε το σημείο πως ο 8ος και ο 9ος Αποστολικός Κανόνας, όπως και άλλοι κανόνες μαζί με τον 66ο και τον 80ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, επιβάλλουν τη συχνή προσέλευση και συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, επιτιμώντας όσους χωρίς σοβαρό λόγο ή αιτία δεν προσέρχονται στη Θεία Λειτουργία ή παρευρίσκονται σε αυτήν χωρίς να κοινωνούν ενώ μπορούν. Αρχικά, σύμφωνα με τη μελέτη της πατερικής διδασκαλίας και της ιστορίας και της θεολογίας της λατρείας μας, η περισυχνής θείας μεταλήψεως θεολογία εκφραζόταν περισσότερο σαν απλή καθημερινή πρακτική και διδασκαλία, ενώ όσο περνούσαν τα χρόνια και οι αιώνες, επειδή η αραίωση της προσέλευσης γινόταν αισθητότερη, η διδασκαλία αυτή ελάμβανε ελεκτική χρειά έναντι της αδιαφορίας που άρχισε να διαφαίνεται. Τα αίτια που οδήγησαν στη θλιβερή κατάσταση της αδιαφορίας έναντι της Θείας Ευχαριστίας, που κορυφώθηκε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολεως, είναι πολλά και ποικίλα. Η ψυχρότητα της πίστης και της ευλάβειας, ο Οθωμανικός ζυγός, η ποικίλη φιλότητα και φαυλότητα του βίου, η απαιδευσία, η έλλειψη ιερού κηρύγματος του Λόγου του Θεού, οι προλήψεις και τα έθιμα, ο πόλεμος των παθών και ιδιαίτερα ο πάσης αληθείας και ευεργετικής για τον άνθρωπο οδού, πολέμιος και διαστροφέας διάβολος. Μπροστά σε μια τέτοια αποκαρδιωτική κατάσταση βρέθηκαν οι πατέρες της φιλοκαλικής αναγέννησης του 18ου αιώνα, η οποία κίνηση είναι γνωστή ως το κίνημα των κολυβάδων. Ξεκίνησαν έναν αγώνα προωθώντας ένα είδος επανευαγγελισμού του Ορθοδόξου λαού. Προέβαλαν με αγωνία ανάμεσα στ' άλλα τη συχνή Θεία Μετάληψη, την τιμή της Κυριακής, με παράλληλη αποφυγή νεκρολογιών κατά αυτή την ημέρα, τη μελέτη των πατερικών και ασκητικών κυνηπτικών κειμένων, τα οποία εκδίδουν οι ίδιοι για την ωφέλεια των πιστών με πολλούς κόπους και θυσίες. Με αυτόν τον τρόπο προωθούν μία ανανέωση και ομιλούν για την προσευχή, για την νοερά προσευχή, για χαρισματικές καταστάσεις της κοινωνίας με τον Θεό που συγκεφαλαιώνουν την ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία και μιλάνε για την ουσία της πνευματικής ζωής,
στην καρδιά του ανθρώπου. Πέρα από την προσφορά του στην ανανέωση της ζωής μας, της πνευματικής ζωής του σώματος του Χριστού, προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες και στο υπόδουλο γένος, το οποίο πλέον από τη στιγμή που μπορεί να ζει το μεγαλείο της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, μπορεί να ανεληχθεί πνευματικά, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της τρουκρατίας και του εξισλαμισμού, αλλά και την πρόκληση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Κύριος στόχος των πατέρων αυτών είναι η ενσυνείδητη επανένταξη του πιστού στο σώμα της Εκκλησίας και η αδιάλειπτη και συνεχής ένωσή του με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο αγώνας επικεντρώνεται στην ανάγκη της συνεχούς θείας μεταλήψεως. Εμένουν δηλαδή στην αρχαία αυτή παράδοση της θείας κοινωνίας και τη συνεχή και διαρκή ένωση του πιστού με τον Χριστό. Μάλιστα, το έργο τους περί συνεχούς θείας μεταλήψεως του Αγίου Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου, που ήταν ο πατέρας και γενάρχης του φιλοκαλισμού, φέρει και τη σφραγίδα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που ήταν ο πολυγραφότατος θεολόγος του κινήματος και αποτελεί την κύρια έκφραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους νεότερους χρόνους και περιέχει μία ανίκητη επιχειρηματολογία σχετικά με τη συνεχή θεία μετάληψη, καθώς συγκεφαλαιώνει την ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση από τους πρώτους αιώνες μέχρι και την εποχή εκείνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που σήμερα τιμάται η μνήμη του, τονίζει το γάρα πρόσληπτον και αθεράπευτον. Όδε ίνοτε το Θεό, τούτο και σώζεται. Δηλαδή, αυτό που δεν προσλαμβάνεται, δεν θεραπεύεται. Ενώ εκείνο που ενώνεται με το Θεό, εκείνο και σώζεται. Στην καρδιά αυτής της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου βρίσκεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο ενώνει με τρόπο μυστηριακό και μοναδικό τον χτιστό άνθρωπο με τον άκτιστο Θεό και έτσι ο άνθρωπος σώζεται. Αποτελεί η Θεία Κοινωνία την ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους βαπτισμένους στο σώμα του σαρκοθέντος λόγου για να συμμετέχουν στην όντως ζωή, διείς τα πάντα ζωοποιείτε και προς το είναι φυλάτεστε, δηλαδή μέσα από την οποία ζωή όλα ζωοποιούνται και για να υπάρχουν και για να διατηρούνται εν ζωή, όπως τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Επιτρέψτε μου σήμερα, συνεχίζοντας τις σκέψεις για την ανάγκη της συχνής θείας κοινωνίας στην εποχή μας και μετά από αυτή την αναδρομή στην πατερική διδασκαλία, να σας ξαναγήσω λίγο στη θεολογία του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, ενός από τα κύρια μέλη, τους δημιουργούς του φιλοκαλικού κινήματος της αναγεννήσεως, όπως είπαμε, του 18ου αιώνος, αγωνιστής, θεολόγος της εποχής εκείνης, του οποίου η θεολογία ταυτίζεται με τους δύο πατέρες που αναφέραμε και με το έργο περί συνεχούς θείας μεταλήψεως που έγραψαν, αλλά είναι λιγότερο γνωστή και είναι και πιο απλή στην κατανόηση. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, λοιπόν, αφού συνοψίζει στο έργο του όλη την προϋπάρχουσα διδασκαλία, προχωρεί στην εκκλησιαστική ζωή και λέει. Απαντά σχετικά σε κάποιον κληρικό που του έστειλε ένα γράμμα και του γράφει: «Δεν είναι δυνατόν να σου παραστήσω πόση λύπη δοκίμασα με το γράμμα που μου έστειλες, γιατί μέσα σε αυτό πάλι ξαναγυρίζεις τις πρώτες σου αντιρρήσεις εναντίον αυτών που θέλουν να μετέχουν συχνά στα Ιερά Μυστήρια. Εγώ πρεσβεύω ωστόσο πως η συχνή Θεία Κοινωνία είναι Θεία και Σωτήρια, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Χρυσοστόμου και των άλλων πατέρων, σε αυτούς όλους πειθαρχώ. Και ούτε τους θείους διδασκάλους και θεολόγους της Εκκλησίας θέλησες να ντραπείς, όπου έτσι εκείνους κατευθείαν κατηγορείς. Γιατί κανένας από όλους αυτούς δεν βρίσκεται που να μην παρακινεί να προσέρχονται οι πιστοί στη Θεία Κοινωνία, τουλάχιστον όποτε θέλουν και είναι έτοιμοι. Και αν λοιπόν δεν πρέπει όσοι θέλουν και είναι έτοιμοι, τότε τους εμπέζει η Εκκλησία, που σε κάθε λειτουργία τους καλεί να κοινωνήσουν. Τους περιπέζει ο Θείος Χρυσόστομος,
που μύριες φορές μάλιστα με σφοδρότητα τους παρακινεί σε αυτό, τους αδικούν ανεξαιρέτως οι θείοι πατέρες, που με ένα στόμα και με μια φωνή λένε τα ίδια, προτρέποντας στη συχνή Θεία Κοινωνία. Σε άλλη επιστολή του προς τον Επίσκοπο Χαλεπίου Γενάδιο υπερασπίζεται πάλι τη συχνή Θεία Μετάληψη και τη διακρίνει από υπολογισμούς ημερών και χρονικά όρια προσέλευσης που τα θεωρεί ξένα προς την Ορθόδοξη πράξη. Γράφει χαρακτηριστικά: «Μα μου φαίνεται από όσα έχω διαβάσει ή άκουσα πως ποτέ δεν σηκώθηκε διωγμός εναντίον των ευσεβών επειδή ποθούσαν να πλησιάζουν τα Θεία Μυστήρια και τόσο πολύ μεγαλοποιούν το ζήτημα ώστε ο κάθε ευσεβής να μην τολμά ο δυστυχής να κοινωνήσει πριν έρθει ο διορισμένος καιρός». Και καταλήγει επί του θέματος: «Εν πρώτης φρονούμεν και λέγομεν ότι στην Θείαν Μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων διάστημα τόσων ή τόσων ημερών, δηλαδή καιρός διορισμένος, ούτε στη Θεία Γραφή συναντάται ή υπό κανόνος ή υπό την ως μεγάλου πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας άνευ την ως κολλητικού αιτίου, ούτε είναι ουδαμού ούτε απαιτείται όλος». Τα όσα αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος επαληθεύονται πλήρως και μέσα από τη σχετική διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφέρει: «Ούκεν παρατηρήσει καιρών, αλλά εν συνειδότη καθαρό, η αρίστη κρίνεται πρόσοδος». Δηλαδή, η άριστη συμμετοχή μας κρίνεται όχι από την παρατήρηση του χρόνου και του καιρού, αλλά από την καθαρή συνείδηση. Και συνεχίζει σε άλλη περίπτωση του λόγου του: «Γνωρίζω ότι πολλοί χριστιανοί εξαιτίας της εορταστικής συνήθειας προσέρχονται και κοινωνούν. Βεβαίως, έπρεπε, όπως πολλές φορές το επανέλαβα, να μην περιμένουν τις μεγάλες γιορτές για να κοινωνήσουν, αλλά να καθαρίζουν τη συνείδησή τους και τότε να μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Διότι ο αμαρτωλός και ακάθαρτος ούτε κατά την εορτή είναι ικανός να μετάσχει στο Ιερό Μυστήριο». Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι για την νηστεία πριν τη Θεία Κοινωνία ιδιαίτερος λόγος δεν γίνεται. Και αυτό διότι η Εκκλησία αρκείται στην νηστεία της Τετάρτης, της Παρασκευής και τις άλλες καθορισμένες από εκείνην νηστείες. Βέβαια, η νηστεία για τον καθένα ο οποίος συμμετέχει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι κάθε καλό και αγαθό με την νηστεία κατορθώνεται και τελειώνεται. Αλλά όμως, ως νηστεία δεν ορίζεται μόνο η αποχή από την τροφή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και η αλλίωσή μας και η αλωτρίωσή μας από τα κακά. Να υπογραμμίσουμε ότι η νηστεία δεν είναι ο σκοπός, αλλά το μέσο για την προετοιμασία μας την καλύτερη. Επομένως, είναι λάθος που οφείλεται κυρίως σε άγνοια μερικών να θεωρούν την νηστεία ως μοναδική απαιτούμενη προετοιμασία προκειμένου να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων και έτσι αδιαφορούν για την πνευματική τους πρόοδο, τη συνδιαλλαγή με τους εχθρούς, τη μετάνοια, την εξομολόγηση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι εν προκειμένου κατηγορηματικός όταν λέει ότι σε τίποτε δεν ωφελούμαστε από τη μεγάλη προσπάθεια και τους ιδρώτες που έχουν σχέση με την νηστεία αν δεν μπορέσουμε να κοινωνήσουμε με καθαρή συνείδηση. Ο καθένας λοιπόν ας αναλογιστεί ποιο ελάττωμα διόρθωσε, ποια αρετή πρόσθεσε, ως προς τι έγινε καλύτερος. Κανένας σας μη στηρίζεται μόνο στην νηστεία, αν ως προς τις αμαρτίες του έμεινε αδιόρθωτος. Εξάλλου, όπως είδαμε πιο πάνω, ο Μέγας Βασίλειος προτρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία Τετάρτη και Παρασκευή. Άρα προϋπόθεση δεν θέτει την νηστεία, όπως είπαμε ορισμένοι θεωρούν, και κόβουν αδικαιολόγητα τους εαυτούς τους και τους άλλους
δυστυχώς από την κοινωνία του Χριστού μόνον με την εξέταση της νηστείας. Εν συντομία, λόγω των στενών χρονικών ορίων εισηγήσεως, αναφέρουμε πως η προετοιμασία της νηστείας, κυρίως ως προς την υλική της πλευρά για τον πιστό προκειμένου να μεταλάβει, επαφίεται από την Εκκλησία στη διάκριση και στην κρίση του Πνευματικού Πατέρα, ο οποίος θα ρυθμίσει αυτές τις παραμέτρους βάσει της πνευματικής συνηλικιώσεως και της σωματικής αντοχής του πιστού. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε εύκολα ότι η ανοιχτή πρόσκληση του Χριστού για να συμμετέχουμε στο δείπνο της Θείας Ευχαριστίας που προσφέρει ο ίδιος και αυτοπροσφέρεται σε αυτό, δεν απευθύνεται σε καθαρούς και άμεμπτους. Τέτοια επιζήμια ευλάβεια, ας επιτραπεί ο όρος, που στοχεύει σε μια ειδική κατηγορία αξίων να κοινωνήσουν, δεν υφίσταται στην αυτοσυνειδησία και τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, δεν ζητάει από τους πιστούς μια ιδεολογική καθαρότητα, αλλά τη μετάνοιά τους, την κατανόηση της ανεπάρκειάς τους, τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους και την προσφορά της υπάρξεώς τους στην ευσπλαχνία του ίδιου του δωρεοδότη Θεού. Παρατηρούμε λοιπόν ένα διάκοπο αγώνα, μια προσπάθεια διηνεκή, μια θεολογική διδασκαλία για τη συχνήθεια μετάληψη είτε ως απάντηση στο αίτημα και την αμφισβήτηση, είτε ως πρόταση ζωής που εξαπλώνεται στο διάβα των αιώνων και εκτείνεται ως τον αιώνα μας, φτάνοντας μέχρι σήμερα, δίνοντάς μας πνευματική αφορμή για εγρήγορση και ανάνυψη. Στη δική μας εποχή, από όλους μαρτυρείται η συνέχεια της ισχύως του εφαμάρτου εθήμου, της αραιότατης έως και ανύπαρκτης προσόδου στην Ευχαριστιακή Τράπεζα, εξαιτίας κυρίως της άγνοιας και της αδιαφορίας όλων. Ως πνευματική αφορμή παραμένει ο φόβος της βεβήλωσης της ιερότητας του μυστηρίου, η ανησυχία για την ανάξια μετοχή μας. Είναι ένας φόβος βέβαια πνευματικά ορθός, αφού η Θεία Κοινωνία πυρυπάρχει και φλέγει αναξίους. Όμως αγαπητοί μου αδελφοί, ούτε οι πατέρες μας, ούτε τα λειτουργικά κείμενα ενθαρρύνουν να μην συμμετέχουμε στα Ιερά Μυστήρια. Μάλιστα, ούτε καν αφήνουν να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Δίνουν έμφαση στην ιερότητα της κοινωνίας και τη φοβερή της φύση, καλώντας όμως σε ανάλογη πνευματική ετοιμότητα, χωρίς να εγκρίνουν τρόπον την ευρέως διαδεδομένη σύγχρονη αντίληψη ότι εφόσον το μυστήριο είναι ιερό και μεγαλοπρεπές, οι πιστοί δεν πρέπει να προσέρχονται συχνά σε αυτό. Και ας μην εγερθεί η αντίδραση ότι δήθεν στις δύσκολες εποχές που ζούμε προτρέπουμε σε συχνή θεία μετάληψη, πράγμα που δεν συνιστάται λόγω της αναξιότητος, της απομάκρυνσης των ανθρώπων από τον Χριστό και της αμαρτίας που μας κατατρέχει. Μα εδώ ακριβώς πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να αγωνιστούμε για να εκλείψει αυτή η τάση. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος γράφει σε άλλο σημείο της διδασκαλίας του: «Δεν πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε τον αέρα ότι είμαστε άξιοι ή ότι μας ανήκει. Μη γέννητο. Και θέλει και διψά ο Θεός την αγιότητά μας. Σώζει όμως τον καθένα μας όχι για την αξία του, αλλά με τη δική του Θεία δύναμη». Δεν θα πρέπει, γράφει ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, να αποφεύγουμε τη μετάληψη επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς, αλλά να προσερχόμαστε ακόμη πιο συχνά για τη θεραπεία της ψυχής και τον εξαγιασμό του νου, έχοντας όμως ταπείνωση και πίστη, ώστε αναλογιζόμενοι την αναξιότητά μας να επιθυμούμε διακαώς την ίαση των πληγών μας. Είναι προτιμότερο να σκεφτόμαστε, λέει, ότι η χάρη που λαμβάνουμε μέσα από το μυστήριο μας εξαγιάζει. Κάθε άλλη συμπεριφορά φανερώνει περισσότερο η ίση και η υπερηφάνεια παρά ταπείνωση.
καθώς οι άνθρωποι τις σπάνιες φορές προσέρχονται, πιστεύουν ότι είναι άξιοι να κοινωνήσουν. Πολύ καλύτερο θα ήταν εάν με ταπείνωση καρδιάς, γνωρίζοντας ότι ποτέ δεν θα είμαστε ούτε θα γίνουμε άξιοι για τα Θεία Μυστήρια, μετέχουμε κάθε Κυριακή για την ίαση των ασθενειών μας, παρά τυφλωμένη από υπερηφάνεια, να νομίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου αποχής γινόμαστε άξιοι της Θείας Μεταλήψεως. Η βεβαιότητα της αναξιότητας των ανθρώπων που προσεγγίζουν το ποτήριο της ζωής είναι κοινός τόπος των Αγίων Πατέρων και όλοι δηλιάζουν μπροστά στη θέα του Θείου Σώματος και Αίματος, όμως προσέρχονται όσοι τελευταίοι προσβλέποντας στο αμέτρητο έλεος του Θεού. Αυτούς κι εμείς να λαμβάνουμε ως παράδειγμα για τη ζωή μας και να σκεφτόμαστε πως αν τέτοια πνευματικά αναστήματα αισθάνονταν τέτοια συντριβή, πόσοι περισσότεροι πρέπει να αισθανόμαστε εμείς στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, την οποία διαβάζουμε προαιρετικά για την καλύτερη προετοιμασία μας. Βλέπουμε πως προετοιμάζονταν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Γι' αυτό κι εγώ, αν και δεν είμαι άξιος ούτε για τον ουρανό, ούτε για τη γη, αλλά ούτε και για αυτή την πρόσκαιρη ζωή, αφού υπέταξα όλο τον εαυτό μου στην αμαρτία και τον υποδούλωσα στις μάταιες ειδονές και έτσι αμαύρωσα την εικόνα σου, επειδή όμως εξακολουθώ να είμαι δημιούργημα και πλάσμα δικό σου, δεν απελπίζομαι ο άθλιος για τη δική μου σωτηρία και προσβλέποντας με θάρρος την αμέτρητη ευσπλαχνία σου, προσέρχομαι να κοινωνήσω». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ευχή που διαβάζουμε λέει: «Δεν είμαι ικανός, δέσποτα Κύριε, για να έλθεις να κατοικήσεις κάτω από τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή εσύ ως φιλάνθρωπος θέλεις να κατοικήσεις μέσα μου, γι' αυτό και εγώ με θάρρος προσέρχομαι για να κοινωνήσω». Και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος που προαναφέραμε διατρανώνει το αίσθημα της αμαρτωλότητος και δεικνύει το δρόμο της εσωτερικής συντριβής και του καθαρισμού από τις αμαρτίες με το λουτρό των δακρύων μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και λέει: «Πλήνε με, με τα δάκρυά μου, Λόγε, και με αυτά καθάρισέ με. Άφησε και τις αμαρτίες μου και συγχώρεσέ με. Εσύ γνωρίζεις τις πολλές μου ανομίες, γνωρίζεις και τα τραύματά μου, βλέπεις και τις πληγές μου, αλλά όμως και την πίστη μου γνωρίζεις και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς μου ακούς». Και συνεχίζει θεολογώντας, δίνοντας έτσι μια ευκαιρία βίωσης της Βασιλείας του Θεού, αλλά και τον κίνδυνο της αποξένωσης από αυτήν. «Για να μην μένω επομένως μονάχος, χωρίς εσένα το ζωοδότη, που είσαι η αναπνοή μου και η ζωή μου, η αγαλίασή μου και του κόσμου σωτηρία. Γι' αυτό σε πλησιάζω, όπως βλέπεις, με δάκρυα, με ψυχή ταπεινωμένη, λύτρα των αμαρτιών μου οικετεύοντας να μου δώσεις και τα δικά σου ζωηφόρα και πανάγραντα μυστήρια να με αξιώσεις χωρίς κατάκριση να λάβω, για να μένεις, όπως εσύ είπες, μαζί με μένα τον Τρισάθλιο, για να μην, αφού με βρει ο διάβολος, χωρίς να με σκεπάζει η χάρη σου, μπορέσει να με αρπάξει με δόλο και αφού με πλανήσει, να με απομακρύνει από τα θεοποιά σου λόγια. Όμως, γνωρίζω πάλι και αυτό, πως κανένα μέγεθος ανομίας και πλήθος αμαρτιών δεν μπορεί να ξεπεράσει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και την άκρα φιλανθρωπία. Όλα αυτά σκεπτόμενος με κάνουν τολμηρό. Όλα αυτά μου δίνουν φτερά, Χριστέ μου, και προσβλέποντας με θάρρος στις άφθονες προς εμένα ευεργεσίες σου, χαίροντας και τρέμοντας συνάμα, μεταλαμβάνω τις φωτιάς των μυστηρίων και ενώ είμαι χορτάρι, τι παράδοξο θαύμα, δεν καίγομαι, αλλά δροσίζομαι χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω, όπως τότε η βάτος στο Μωυσή, που ενώ φλεγόταν, δεν καιγόταν». Αντιλαμβανόμαστε, αγαπητοί μου, πως όλα αυτά αφορούν σε όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε οι ιερείς μας να κοινωνούν σε κάθε Θεία Λειτουργία και τα λαϊκά μέλη του Σώματος του Χριστού μόνο λίγες φορές το χρόνο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που όσο κανείς άλλος επέμενε στη συνεχή μετοχή στη Θεία Κοινωνία, λέει: «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιερέας δεν διαφέρει από το λαϊκό, ιδιαίτερα όσον αφορά στην προσέλευση στα Θεία Μυστήρια. Εκεί τα δεχόμαστε όλοι ισότιμα, σε αντίθεση με την πρακτική της Παλαιάς Διαθήκης,
όπου άλλη τροφή προοριζόταν για τους ιερείς και άλλη για τα λαό, ενώ στα των ιερέων δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση από τους λαϊκούς. Τώρα όμως δεν σημαίνει πλέον έτσι, αλλά σε όλους προσφέρεται το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα. Οι εποχές μπορεί να άλλαξαν και ίσως να είναι δυσκολότερες. Η Εκκλησία όμως ως ταμιούχος της Θείας Χάριτος έχει την δύναμη και την δυνατότητα να την οικονομεί έτσι, ώστε όταν υπάρχει θέληση και αβία στο φρόνημα, να μετατρέπει την πόρνη σε Αγία και τον ληστή σε πρώτο οικιστή του Παραδείσου. Αυτή η αγιαστική δύναμη μας φορτίζει με γενναίο φρόνημα, αποπλύνει τα αμαρτήματά μας και μας κάνει να ελπίζουμε στο άπειρο έλεος του Θεού και έτσι να γευόμαστε τον Χριστό. Η μετάληψη του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου μας δεν είναι ηθική επιβράβευση, αλλά επισφράγισμα του πνευματικού μας αγώνα στην επίγεια ζωή και εφόδιο για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και όταν κοινωνούμε, ο ιερέας μας λέει «Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον» και δεν μας λέει «Εις βραβείο νίκης ή εις έπαθλο νηστείας» για κάτι που καταφέραμε να κάνουμε ή κάτι που αξιωθήκαμε τη χάρη του Θεού να πετύχουμε στο προσωπικό επίπεδο του πνευματικού μας αγώνα. Τι ωραιότερο πράγμα από το να είναι κανείς όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό σύνεμος και σύσσωμος Χριστού, ένα ζωντανό Άγιο Αρτοφόριο, όπου Θεού το αίμα και θεεί και τρέφει. Ως αίμα ακχυνόμενο, αίμα που αθόρυβα χύνεται στις φλέβες της ζωής και της ελπίδος μας. Η συχνή Θεία Μετάληψη είναι το κέντρο της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι η κύρια έκφρασή της. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει. Η Εκκλησία υπάρχει ως ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες, σύμφωνα με τη διδασκαλία μας. Το σώμα Του και το αίμα Του παρατηνόμενα στους αιώνες. Παράμετρο δε έχει την κατάλληλη ορθή, ορθόδοξη και όχι εξεζητημένη προετοιμασία. Εν συντόμο, όπως προαναφέραμε, αρκεί η συγκατάθεση του Ορθοδόξου Πνευματικού Πατέρα, ο οποίος έχει υπόψη τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της κάθε ψυχής και αναλόγως διακρίνει και περιγράφει το πλαίσιο προετοιμασίας του πιστού, που σημαίνει ότι απαραίτητος στη ζωή μας πρέπει να έχουμε διακριτικά στο πλάι μας έναν πατέρα πνευματικό, ο οποίος θα αναδέχεται την εξομολόγηση της καρδιάς μας και ο οποίος με διάκριση, με αγάπη και με προσευχή θα ρυθμίζει και την συχνή Θεία Κοινωνία και τον τρόπο και το ρυθμό και το πότε και το πώς, σύμφωνα με αυτό που η Εκκλησία τον έταξε, να βοηθεί δηλαδή τον πιστό να συνειδητοποιήσει την επίσκεψη του Χριστού και αναλόγως να ετοιμαστεί να υποδεχθεί τον Μεγάλο Βασιλέα. Μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας όμως, σύμφωνα με τα όσα η Εκκλησία ορίζει και όχι όσα εκείνος θέλει ή πιστεύει προσωπικά. Έτσι, όταν υπάρχει πολυσυζητημένη υπακοή πρώτον του πνευματικού στον Χριστό και στην Εκκλησία Του και κατόπιν του ανθρώπου στον πνευματικό Πατέρα, ο Θεός χαριτώνει την πορεία, χαρίζει πνευματική υγεία που συνεπάγεται αύξηση αρετών και άρα διασφαλίζεται η οδός της σωτηρίας και αρχίζει, όπως καταλαβαίνουμε, η καλή αλλίωση του πιστού και η ανάβλεψή του προς τους ουρανούς και η προσοικείωση της Βασιλείας του Θεού. Η Θεία Λειτουργία, η λειτουργία της θυσίας του Χριστού, που ιερουργείται πάνω στην Αγία Τράπεζα, αποτελεί την καρδιά της ζωής και της αυτοσυνειδησίας μας. Συγκροτεί και θερμαίνει τη ζωή μας. Συνθέτει και συγκρατεί τα πάντα εντός μας και γύρω μας. Ο λειτουργημένος άνθρωπος εισέρχεται στην εσχατολογία και αποκτά νέες αισθήσεις όταν βιώνει τη Θεία Ευχαριστία. Δεν βλέπει το κτιστό, όπως λένε οι πατέρες, και το παρερχόμενο, αλλά το αιώνιο, το φωτεινό και το αληθινό. Μέσα στη Θεία Λειτουργία βρίσκουμε την τροφή, τη ζωή και τη χαρά μας, που μετέχεται, τρώγεται και δεν τελειώνει ποτέ, αλλά ενσωματώνει και αγιάζει. Η Λειτουργία δεν είναι σκέτο κήρυγμα, δεν είναι άκουσμα, δεν είναι θέαμα,
Η λειτουργία δεν παλιώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι την έμαθε ή την συνήθισε, λέει η ζωή της Εκκλησίας. Αν μια φορά την καταλάβει, τότε θα παρασυρθεί από την έλξη της. Οι πιστοί δεν παρακολουθούν ή τουλάχιστον δεν πρέπει να παρακολουθούν ως θεατές και ακροατές κάτι που συγκινεί λίγο ή πολύ. Δεν βλέπουμε τον Χριστό εξωτερικά, αλλά τον συναντάμε μέσα μας. Μετέχουμε στη λειτουργία και μέσα μας μορφώνεται ο Χριστός και γινόμαστε κατά χάριν Χριστή. Το να βλέπεις τον Χριστό εξωτερικά, να τον αγαπάς χωρίς μετάνοια, να κλαις από συμπόνια, όπως συμβαίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, με τον συναισθηματισμό ορισμένων, αυτό οδηγεί στον εξολειτουργικό παραπλανητικό συναισθηματισμό. Αντίθετα, η αθόρυβη λειτουργική ιερουργία δίνει τη σωστή ορθόδοξη αγωγή και το ήθος της κατανήξεως. Άλλο είναι ανθρώπινος συναισθηματισμός και άλλο ιερά κατάνοιξη στη Θεία Λειτουργία, στην οποία τα πάντα φανερώνονται εσωτερικά στην καρδιά του πιστού και τα πάντα φανερώνουν μυστικά τον ενεργούντα τα πάντα εν πάση. Ήδη η πράξη της εκούσιας προσφοράς των πιστών ως ενέργεια αντίθετη προς την εγωιστική τάση είναι κοινωνία και μετοχή στη Θεία Ζωή που είναι άπειρη αγάπη. Σημαντική προϋπόθεση η καρδιά να μπορεί να το αντέξει, να μπορεί να το ζήσει, και αυτό συμβαίνει όταν η καρδιά βρίσκεται σε πορεία καθάρσεως. Αγωνίζεται ο άνθρωπος να αναγνωρίζει το λάθος και να ζητάει τη χάρη του Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι μια πρόκληση για όλους τους πιστούς, μια πρόσκληση για όλους τους πιστούς στην Τράπεζα της Ευχαριστίας, που όπως είπαμε αυτοπροσφέρεται ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, παρέχοντας το σώμα Του και το αίμα Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Γι' αυτό το σώμα εγώ δεν είμαι πια χώμα και στάχτη, όχι πια εχμάλωτος αλλά ελεύθερος. Γι' αυτό το σώμα εγώ τους ουρανούς ελπίζω και πως θα απολαύσω τα αγαθά τους, την αθάνατη ζωή, την κοινωνία των αγγέλων, την ομιλία της ζωής με τον ίδιο τον Χριστό». Η ευχαριστία σε εκείνον, τον Θεό δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τίποτε δεν προσθέτει. Εμάς όμως μας κάνει πιο οικείους με εκείνον. Επιλογικά και μετά από τη σύντομη περιγραφή της πατερικής διδασκαλίας και την όση ιστορική αναδρομή προσπάθησα στην αγάπη σας να προσφέρω, ας σημειώσουμε ότι ως χριστιανοί οφείλουμε να έχουμε διαρκή συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα για την τελείωσή μας, να καλλιεργούμε όμως με αυτά όχι μία ιδεολογία, αλλά μία ζωντανή σχέση με το Θεό, ώστε να είμαστε έτοιμοι πάντοτε κατά το δυνατόν, με την προετοιμασία την πνευματική που αναλύσαμε και ερμηνεύσαμε, να κοινωνούμε των τιμίων δώρων και να το κάνουμε αυτό όχι επειδή είμαστε γι' αυτό άξιοι ή ικανότεροι, αλλά με φόβο Θεού, με πίστη και αγάπη όπως καλούμαστε, για να λάβουμε τα τίμια δώρα ως φάρμακο αθανασίας και ως αντίδοτο για να μην πεθάνουμε τον αιώνιο θάνατο. Γιατί όποιος μεταλαμβάνει δέχεται την άφεση των αμαρτιών του σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Κυρίου: «Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών». Ενώνεται και συσσωματώνεται με τον Χριστό, όπως πάλι ο ίδιος διαβεβαίωσε: «Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν ημι μένει καγώ εν αυτό». Εξάλλου, όπως το σώμα έχει ανάγκη υλικής τροφής για να αυξηθεί και να συντηρηθεί, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη πνευματικής τροφής μετά το Θείο Βάπτισμα. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί πολύ παραστατικά την αλήθεια αυτή όταν αναφέρει ότι το σώμα του Κυρίου είναι η καλλιέλεος στην οποία μπολιάζεται η αγριέλεος για να γίνει μέλος και συγκοινωνός του Χριστού, στην Επιστολή προς τους Ρωμαίους το 11ο κεφάλαιο, και ταυτόχρονα αδελφός των άλλων χριστιανών με τη χάρη του μυστηρίου. Διότι όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί,
γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Και η μοναδική και αναντικατάστατη τροφή της ψυχής είναι η Θεία Κοινωνία. Παρόλο δε ότι αυτή αποτελείται από υλικά στοιχεία, τον άρτο και τον ίνο, με τη μυστηριακή μεταβολή τους στο τεθεωμένο, εμψυχωμένο και αυταρτοποιημένο σώμα του Κυρίου, ως τροφή πλέον πνευματική, συντηρεί την εν Χριστώ ζωή μας, την αυξάνει και την τελειοποιεί, καθιστώντας έτσι τους πιστούς παιδιά του Θεού και κληρονόμους του. Επιτρέψατε μη να κλείσω τη σημερινή αυτή ομιλία με δύο λόγους, δύο μεγάλων πατέρων, στη διδασκαλία των οποίων έγιναν αναφορές. Κατά πρώτον, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ομιλώντας για τις στιγμές της Θείας Κοινωνίας, μας λέει: «Σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσει την Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίσεις ότι ο ιερέας το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρινε με την παρουσία του την τράπεζα του μυστικού δείπνου, αυτός και τώρα διακοσμεί την τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παρευρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο, ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες. Αναλογήσου λοιπόν και εσύ ποιο ελάττωμά σου διόρθωσες, ποια αρετή κατόρθωσες, ποια αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία, τότε κοινώνησε με φόβο Θεού. Αλλιώς μείνε μακριά και όταν καθαριστείς, τότε να πλησιάσεις». Λόγω δε της ιεράς μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τον οποίο σήμερα η Εκκλησία μας εξόχως τιμά και πανηγυρίζει, θα ήθελα, αφού ζητήσουμε τις προσκύριων πρεσβείες του για την πνευματική μας αναβάθμιση και την κατά Χριστόν προκοπή μας, να ακούσουμε τη θεόπνευστη γλώσσα του να μας διδάσκει ως εξής. «Ο Χριστός είναι η νέα τροφή εκείνων που πεινάνε σωστά. Η μεγαλύτερη σιτοδοσία από όποια άλλη έχει γίνει ποτέ ή πιστεύετε ότι έγινε. Ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή ανόλεθρη και ακατάλητη. Χωρίς ντροπή λοιπόν και χωρίς ενδιασμούς. Φάε το σώμα του και πιες το αίμα του, αν επιθυμείς να ζήσεις χωρίς να απιστείς τα λόγια που αναφέρονται στη σάρκα και χωρίς να σε ενοχλούν οι λόγοι που είναι σχετικοί με το πάθος του». Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα Σωτήριο, ο οποίος για την τόσο ευαισθητομένη ομιλία του. Πραγματικά βλέπουμε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, πως η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο για κανέναν, αλλά είναι φάρμακο, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει ποτέ ότι είμαστε ικανοί, είμαστε άξιοι να γευθούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Δεν μας δίδεται λοιπόν, αυτή είναι η άποψη των πατέρων, όπως ακριβώς μας την ανέλησε τόσο περιστατωμένο ο πατήρ Σωτήριος, δεν είμαστε άξιοι να λάβουμε την Θεία Κοινωνία ως βραβείο, αλλά την λαμβάνουμε ως φάρμακο. Και γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει συχνά λοιπόν να προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο και να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Βέβαια, όπως και ο πατήρ Σωτήριος μετέφερε τις σκέψεις βέβαια των Αγίων Πατέρων με προϋποθέσεις. Και η πιο κύρια προϋπόθεση βέβαια είναι η μετάνοια. Ας ευχηθούμε λοιπόν πάντοτε, μας αξιώνει ο Θεός, να γευόμαστε το Άγιο Ποτήριο και να γινόμαστε Χριστοφόροι, Θεοφόροι και Πνευματοφόροι.
Και πάλι θερμές ευχαριστίες στον Πατέρα Σωτήριο για τον μεγάλο κόπο που έκανε να έρθει από τη μακρινή Σάμο και μάλιστα μέσα στο χειμώνα. Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ σε όλους και ευλογημένο.